Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι του Βήμα FM. Κυριακή 3 Νοεμβρίου σήμερα. Καλεσμένος εδώ στο στούντιο ένας εξαίρετος ηθοποιός, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, από τους κορυφαίους που έχουμε της γενιάς του. Θα είναι εδώ μαζί μας μέχρι τις 2 να συζητήσουμε για τις τελευταίες παραστάσεις αλλά και την παράταση που δόθηκε στο καμπαρέ που ανέβηκε με εξαιρετική επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά του σχέδια και δραστηριότητες. Νίκος Σκλαβενίτης απέναντι μου στον ήχο και στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντάει η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο 211-365-9995 για όποια παρατήρηση θέλετε να μας κάνετε, οτιδήποτε μήνυμα θέλετε να μας μεταφέρει κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Για να σας έχουμε όμως τη συντροφιά μας μέσα στο στούντιο, εδώ στον πίνακα των μηνυμάτων από τα SMS, έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη στις 8 το βράδυ, την προτελευταία παράσταση, Τρίτη 5 Νοεμβρίου, γιατί η τελευταία παράσταση του καμπαρέ θα είναι την Τετάρτη. Γράψτε λοιπόν στο κινητό σας τηλέφωνο Βήμα FM και ενώ τη λέξη καμπαρέ και αποστολή στο 54010 για να μπείτε και εσείς στην κλήρωση για τις δύο αυτές διπλές προσκλήσεις. Αμέσως μετά τις 2 η Αφροδίτη θα σας ενημερώσει, θα ενημερώσει τους τυχερούς που θα πάτε την Τρίτη το βράδυ κάνα μισάωρο νωρίτερα, εκεί περίπου γύρω στις 7.30, 8 παρά, να πάρετε τις προσκλήσεις από το Μέγαρο Μουσικής και να απολαύσετε κι εσείς αυτή την πολύ συζητημένη παράσταση. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Παναγιώτη Μπουγιούρη. Καλώς όρισες στο Βήμα FM, Παναγιώτη. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Επίσης και σε σένα. Και αυτό που ήθελα να μάθω πρώτα απ' όλα είναι οι εντυπώσεις σου από την συμμετοχή σου σε αυτό το musical, mm-hmm. για το οποίο ήδη είπα, που υποδίεσε τον Ερνέστο Λούντβιχ. Ναι, ναι, κατά το ελληνικότερο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος από αυτή την συνεργασία. Αυτή η συνεργασία ήρθε αμέσως μετά την προηγούμενη δουλειά που έκανα μαζί με τον Κωνσταντίνο Ρίγο, τα Κόκκινα Φανάρια στο Εθνικό πέρσι. Από ήδη είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία τότε και αισθάνομαι ότι η συνέχεια ήρθε ακόμα με μεγαλύτερη δημιουργικότητα και με μεγαλύτερη ικανοποίηση. Αισθάνομαι διπλά τυχερός λοιπόν και για τη συνέχεια της συνεργασίας μου με τον Κωνσταντίνο, που ομολογώ ότι απολαμβάνω στο έπακρο τις δουλειές που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής μαζί. Και επίσης είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με το γεγονός ότι συμμετέχω σε ένα musical που για πρώτη φορά στην καριέρα μου έκανα κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν έχω είμαι από τους άτυχους της παράστασης, δεν έχω πάρα πολλά μουσικά κομμάτια, δεν έχω πολλά τραγούδια, έχω μόνο ένα τραγούδι δυστυχώς, αλλά το ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα musical. Θεωρώ ότι το καμπαρέ είναι, εντάξει, για να μην πω μεγάλη κουβέντα, να πω ότι είναι το καλύτερο είναι musical, ένα από τα καλύτερα, αλλά σίγουρα είναι από τα καλύτερα και για πολύ αντικειμενικούς λόγους. Δεν το λέω δηλαδή υποκειμενικά ότι ναι, άλλος μπορεί να πει μ' αρέσει, άλλος δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα. Το ένα είναι οι φοβερές του μελωδίες που όλοι τις γνωρίζουν και όλοι τις σιγοτραγουδούν και όλοι τις αναγνωρίζουν και παίζονται και ξαναπαίζονται κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι έχει μια φοβερή ιστορία, μια φοβερή πρόζα. Θα μπορούσε κάλλιστα να σταθεί και μόνη της χωρίς τα τραγούδια, χωρίς τα μουσικά κομμάτια. Και αναφέρεται και σε μια πραγματική ιστορική περίοδο. Δεν είναι δηλαδή απλά ένα μυθιστόρημα, μια ιστορία φανταστική, μια ρομαντική ιστορία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια ιστορία η οποία εκτυλίσσεται στην Γερμανία του 30 μέσα στο γνωστό ιστορικό πλαίσιο. Και εσύ υποδίεσαι έναν άχαρο ρόλο. Έναν άχαρο για μας. Για τον ηθοποιό δεν μπορεί να είναι άχαρος ένας ρόλος. Πες μας λίγο για το ρόλο σου. Ναι, όπως είπες πριν, εγώ υποδίωμαι τον Ernst Ludwig, τον Ερνέστο. Ο Ernst Ludwig είναι ένας νεαρός Γερμανός, ο οποίος αποδεικνύεται μέσα στο έργο. Μάλλον τον γνωρίζουμε όταν ξεκινάει η παράσταση σαν έναν πολύ ζεστό και φιλικό άνθρωπο που συναντάει τον κεντρικό χαρακτήρα, τον Clifford Bradshaw, που υποδίεται ο Γιώργος Ανανούρης, τον Αμερικανό συγγραφέα που έρχεται να ανακαλύψει το Βερολίνο του 30,
με τα καμπαρέ, με τα κέντρα τα νυχτερινά, με τη ζωή όλη αυτή τη φοβερή. Και στην πορεία αποδεικνύεται ότι ο Ernst είναι ένα από τα, πώς να το πούμε, από τα φιντάνια. Από τα φιντάνια, από τους άνθρωπους. Τον Ναζί. Τον Ναζί, ναι, ο οποίος είναι, πιστεύει πάρα πολύ βαθιά στην ιδεολογία του εθνικού σοσιαλισμού. Με τις γνωστές βέβαια συνέπειες για την, και για την Γερμανία και για όλο τον κόσμο αργότερα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι, και πολύ ενδιαφέρον για το ρόλο μου, ότι βλέπουμε όλο αυτό το... Υπάρχει μια, όπως λέμε στις αρχές τραγωδίες, η τραγική ηρωνία. Mm-hmm. Δηλαδή, που βλέπουμε, τι θα, ενώ ο θεατής ξέρει τι θα συμβεί στον χαρακτήρα που οδεύει το έργο, ο χαρακτήρας δεν το γνωρίζει ακόμα. Έχουμε κάτι παρόμοιο εδώ πέρα και γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό για το ρόλο μου, ότι βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο πώς ξεκινάει και πώς μπλέκεται μέσα στις ιδέες του εθνικού σοσιαλισμού, χωρίς βέβαια οι ήρωες του έργου κανένας δεν γνωρίζει πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, ναι, τι επιπτώσεις θα έχει για όλο τον κόσμο, για όλη την Ηφίλιο όπως έφτασε να έχει. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό που περνάει μέσα από το ρόλο μου. Λοιπόν, ακούτε τι μας λέει εδώ ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Φτάσαμε στο, στην, θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και αμέσως μετά τις διαφημίσεις και ξεκινάμε εδώ με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη να μας πει περισσότερα για το καμπαρέ αλλά και για τα τηλεοπτικά του σχέδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεγαλόνισσο, στην Κύπρο εννοώ. Επιστρέψαμε εδώ στην συντροφιά μας με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη που φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο του Βήμα FM και να θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι το καμπαρέ έδωσε, θα γίνουν δύο ακόμη παραστάσεις, παράταση λοιπόν για την Τρίτη και Τετάρτη 5 και 6 Νοεμβρίου μαζί με την απόψινή τρεις παραστάσεις ακόμη. Απόψε έχουμε διπλή. Απόψε διπλή. Στις 5 και στις 9. Μάλιστα. Λοιπόν, Βήμα FM κενό τη λέξη καμπαρέ και αποστολή στο 54010 για να μπείτε και εσείς στην κλήρωση γιατί έχω δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση της Τρίτης στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας για το καμπαρέ, ναι, Παναγιώτη που απασχόλησε τη θεατρική Αθήνα. Ακούστηκαν κατά το πλείστον πολύ καλά λόγια για την παράσταση, ότι είναι ένα φαντασμαγωγικό θέαμα και καλές ερμηνείες. Θέλω να μου πεις όμως για έναν ηθοποιό σαν και σένα που, πώς να το πούμε, οι περισσότερες δουλειές του ήταν μέσα στο Εθνικό Θέατρο κλπ. Πόσο δύσκολο είναι το musical, ήταν ο ρόλος αυτός μέσα στην γκάμα σου ή ήταν πέρα από αυτή και έτσι, πώς να το πω, δοκιμάστηκες λίγο? Κοίταξε, όχι, εντάξει, δεν θα σου λέγα ότι δοκιμάστηκα. Ναι, όντως είναι γεγονός ότι δεν είχα ξαναδοκιμάσει να συμμετέχω σε musical στο παρελθόν, αλλά δεν αισθάνθηκα κάποια ανασφάλεια. Λόγω ρίγου. Και λόγω του Κωνσταντίνου, αλλά και. Και λόγω αυτοπεποίθησης. Και λόγω αυτοπεποίθησης με την έννοια ότι αγαπώ το musical. Μου αρέσει το musical, αγαπώ το συγκεκριμένο musical πάρα πολύ. Οπότε δεν αισθάνθηκα ότι
είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τις δυνατότητες, αλλά με την έννοια δεν το λέω, δεν θέλω να ακουστεί αλαζονικό, ενώ θέλω να πω δεν είναι έξω μέσα από τη σφαίρα των πραγμάτων που απολαμβάνεις, που σε διεγείρουν σαν καλλιτέχνη, που σε ενθουσιάζουν και φυσικά αυτό είναι το πρωταρχικό υλικό που χρειάζεσαι για να μπεις μέσα σε μια παράσταση. Άρα υπήρχε όλη αυτή η αγάπη και η γνώση για τη συγκεκριμένη παράσταση, για το συγκεκριμένο έργο και το συγκεκριμένο είδος. Οπότε ναι, δεν αισθάνθηκα κάποια ανασφάλεια. Φυσικά η συνεργασία με τον Κωνσταντίνο πάντοτε είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Και παρόλο που, όπως μου λες και εσύ πριν, ο δικός μου ο ρόλος δεν έχει μεγάλη έκταση μέσα στο έργο, δεν είχα καμία αμφιβολία αν θα πρέπει να δεχτώ αυτή την πρόταση ή όχι. Αυτό σε τιμά, δεν έχει καμία σημασία. Ένας καλός ηθοποιός μπορεί να παίξει ένα μικρό ρόλο, έτσι δεν είναι? Φυσικά, φυσικά. Το πιστεύω απόλυτα. Ειδικά σε μια τέτοια παράσταση. Ναι, ναι. Ήθελα τόσο πολύ να συνεχιστεί η συνεργασία μου με τον Κωνσταντίνο και στη συγκεκριμένη παράσταση, με τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Οπότε για μένα δεν ήταν θέμα το αν θα έχω δύο ή τρία τραγούδια παραπάνω. Οπότε δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ αυτή σωστά. Συνεργασία. Και σωστά έκανες κατά τη γνώμη μας. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό βεβαίως να αντιλαμβάνομαι ότι θα έχει και μέλλον η συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Τορίγο. Εγώ πιστεύω, σαφώς, τουλάχιστον από την πλευρά μου σίγουρα υπάρχει. Και μακάρι να υπάρξει και τρίτη και τέταρτη και πολλές συνέχειες στο μέλλον. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, έχω ξαναπεί σε άλλη συνέντευξη ότι, επειδή για μένα αυτή η συνεργασία με τον Κωνσταντίνο ήρθε μετά ακριβώς από τα Κόκκινα Φανάρια και επειδή αυτό ήταν και το δεύτερο βήμα του Κωνσταντίνου μετά τα Κόκκινα Φανάρια, οπότε αισθάνθηκα σαν το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας, να το πω εντός εισαγωγικών, από τα καμπαρέ της Τρούμπας του Πειραιά στα καμπαρέ του Βερολίνου, και θα έλεγα ότι περιμένω από τον Κωνσταντίνο το τρίτο μέρος της τριλογίας. Στην Νότια Αμερική. Δεν ξέρω, μήπως το Moulin Rouge, μήπως τα καμπαρέ του Παρισίου, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να σκεφτεί, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα τρίτο κομμάτι μέσα στο οποίο θα εξελίξει την φαντασία του και την δημιουργικότητά του. Μακάρι να είμαστε πάλι μαζί. Και μακάρι να έχω έναν ρόλο που να μπορέσω να δώσω πολύ περισσότερα και τραγουδιστικά κυρίως, για να το ευχαριστηθώ. Τραγουδάς καλά, όντως. Άλλωστε είναι, καλά, ναι. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να παίξεις κάποιος το musical, αλλιώς δεν υπάρχει. Σίγουρα. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι επειδή δεν έχω εμπειρία τραγουδιού με την έννοια του σε παράσταση ή του να τραγουδήσω σε κοινό, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η διδασκαλία και η καθοδήγηση της Λίας Βύση, η οποία μας έκανε όλη την μουσική διδασκαλία στα τραγούδια. Και πιστεύω ότι ναι, τουλάχιστον στο τραγουδιστικό κομμάτι νομίζω κανείς δεν έχει να μας πει τίποτα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι όλοι άψογοι. Παναγιώτη, ξεκίνησες τη θεατρική σου καριέρα, η οποία για όσους σε γνωρίζουν μέσα από την τηλεόραση πιθανόν να μην γνωρίζουν ότι είναι πάρα πολύ πλούσια στο θέατρο, ναι. Έτσι, ναι. Θεωρείσαι ένα από τα παιδιά τα οποία για χρόνια βρίσκεσαι στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Όντως. Λοιπόν, αυτό και λέει, αλλά και δεν λέει πολλά πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, ένας ηθοποιός ο οποίος κάνει δουλειές στο Εθνικό Θέατρο είναι καλός ηθοποιός, αλλιώς δεν έχει λόγο να βρίσκεται εκεί. Αλλά ήθελα να πω τώρα ότι ξεκίνησες την θεατρική σου καριέρα και διόρθωσε, αν κάνω λάθος, από μια παιδική παράσταση, η οποία άφησε εποχή, το Σκλαβί. Ναι, όντως. Δηλαδή ήταν μια παράσταση της Ξένιας Καλογεροπούλου εδώ δίπλα μας στο Θέατρο Πόρτα, η οποία και ξεπίδησαν σπουδαίοι ηθοποιοί, όπως εσύ, ο Πέτρος Ολαγούτης, η Γογό η Πρέμπου, η οποία παράλληλα έκανε τότε και τηλεόραση, και ο Σοκράτης ο Πατσίκας. Και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιο άλλο παιδί. Όλος ο Θείας ήταν από εξαιρετικούς ηθοποιούς. Ίσως οι περισσότεροι δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό λόγω. Δυστυχώς η τηλεόραση σε κάνει ευρύτερα γνωστό. Ναι. Όπως ήταν ο Κώστας ο Περικόπουλος, η Ρανιά Σκίζα. Θέλω να πω, όλος ο Θείασος υπήρχαν εξαιρετικοί ηθοποιοί μέσα ανάμεσά μας, οι οποίοι διαπρέπουν μέχρι και σήμερα στο θέατρο κυρίως. Ειδικά η Ράνια. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν, ότι το παιδικό θέατρο και ειδικά αυτή η παράσταση βάζει και βάσεις για musical. Δηλαδή, πώς να πω. Κοίτα, η συγκεκριμένη παράσταση είχε και τραγούδια, είχε και μουσική επένδυση, την οποία υπέγραφε ο Νίκος ο Κυπουργός, εξαιρετικά τραγούδια. Προχτές μάλιστα κιόλας άκουγα ένα από αυτά, γιατί όλα έχουν κυκλοφορήσει, ξέρεις, στις δισκογραφικές δουλειές του Νίκου Κυπουργού.
Και σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου τότε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχε γίνει μια φοβερή δουλειά. Πάρα πάνω πολύ, ναι. Στα μουσικά κυκλοφόρησε και ως βιβλίο μετά το ακριβώς, σκλαβή. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, έτσι όπως το λες, δεν το είχα σκεφτεί. Σίγουρα, ναι, ήταν ένα πρώτο βήμα, ξέρεις, σε κάτι τέτοιο. Που να δεις πώς η ατμόσφαιρα μιας θεατρικής παράστασης εναλλάσσεται μέσα από μουσικά μέρη κτλ. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε το δεύτερο μας διάλειμμα. Θα πάμε να ακούσουμε μουσική. Στη συνέχεια, το σύντομο δελτίο ειδήσεων και ξαναγυρνάμε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.